Έχουμε ωστόσο αλλαγές και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στον οδικό και όχι στο όχημα επινές. Αναμένονται να υπάρξουν. Σωστά. Ακριβώς. Αναμένονται λοιπόν να υπάρξουν αλλαγές, αυστηρότερες ποινές που δεν θα αφορούν ως επιτοπλίστων το όχημα, αλλά θα αφορούν ως επιτοπλίστων τον οδηγό. Αλλάζουν και τα όρια ταχύτητας, με φόντο και τροχιά συμβάντα, τα οποία βέβαια συνεχίζονται καθημερινά, σε καθημερινή βάση, και καταγράφονται στους δρόμους της Κρήτης. Πάμε στον κύριο Μεϊμαράκη. Αλέξανδρος Μεϊμαράκης είναι εκπαιδευτής. Οδήγησε στην καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, εσάς και στην ομάδα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, κάναμε εμείς ένα πρόλογο. Αναφερθήκαμε λίγο στο θέμα. Δώσαμε κάποια στοιχεία του ρεπορτάζ. Προωθούνται κάποιες αλλαγές στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πού θα εστιάζατε? Να σας πω, θα εστιάσω σε ένα πολύ θετικό κατά τη γνώμη μου, το οποίο θα είναι αυτή η ίδρυση επιτέλους ενός Εθνικού Ταμείου Οδικής Ασφάλειας, όπου όλα τα χρήματα από τα πρόστιμα που γίνονται από τους οδηγούς όλους του ΚΟΚ θα πηγαίνουν στους Δήμους, όπου αυτοί οι Δήμοι μετά θα αναγκάζονται, θα υποχρεωτικά θα αναγκάζονται να υλοποιήσουν δράσεις για την οδική ασφάλεια. Κάτι που λείπει στις μέρες μας. Δυστυχώς δεν γίνεται. Και είναι μια καλή ευκαιρία και ο τοπικός Δήμος με τις τοπικές σχολές οδηγών να διοργανώσουμε τέτοιες δράσεις για την οδική ασφάλεια, μήπως και αρχίσουμε σιγά σιγά λίγο και συνοδιστούμε. Και μην ξεχνάτε ότι η οδική ασφάλεια, κύριε Παναγιώτη, αφορά όλους μας, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Πολύ βασικό αυτό. Θα έχουμε επιτέλους μια αυστηριοποίηση των ποινών για παραβάσεις που μπορούν να προκαλέσουν ένα σοβαρό ατύχημα, υπερβολική ταχύτητα, ερυθρού σηματοδότη. Πολλές φορές έχουν πει ότι όταν περνάω με κόκκινο είμαι έτοιμος, πάω για να σκοτώσω. Έτσι, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αντικανονικές προσπεράσεις, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Όλα αυτά λοιπόν θα αλλάξουν, θα αυστηριοποιηθούν, όπως και πολύ σωστά είπε και η κυρία Βούη προλίγου, ότι πλέον αν γίνει μια τέτοια παράβαση δεν θα έχει ποινή το όχημα, δεν θα το στερώ από την υπόλοιπη οικογένεια, γιατί στις μέρες μας ξέρετε ότι ένα όχημα εξυπηρετεί πολλά μέλη της οικογένειας, δεν είναι μόνο για τον οδηγό ή τον άντρα ή τη γυναίκα, είναι σίγουρα για πολλούς, οπότε θα είναι η ποινή καθαρά μόνο στον οδηγό. Τώρα ελπίζω αυτό να ισχύσει. Περιμένουμε βέβαια να δούμε διάφορα πράγματα. Ναι. Όπως επίσης και κάποιες ζώνες που θα γίνουν, που θα έχουν ταχύτητα στα 30 χιλιόμετρα, όπως εμείς εδώ το κάναμε στο Ηράκλειο. Αν δείτε στα σχολεία απ' έξω, διότι είμαι μέλος και της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου μας, το έχουμε κάνει 30. Οπότε ρίχνουμε, μειώνουμε και την ταχύτητα σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, το οποίο είναι πάρα, πάρα πολύ σωστό. Επίσης, μιλάνε όλοι και το σχολιάζουν, είναι να πούμε εντός εισαγωγικών τη λέξη μούτζα πια. Αυτό θα τιμωρείται. Δηλαδή, οι απερπείς χαρακτηρισμοί και χειρονομίες που γινόταν γενικά στους δρόμους. Τώρα δεν ξέρω αν και κατά πόσο μπορεί κάποιος να αποδείξει ότι αυτό έγινε. Θα έχουμε αφαίρεση του διπλώματος. Μόνο και με φωτογραφία. Ξέρετε, αν έχεις μια φωτογραφία δίπλα σου, ένα κινητό έτσι στο χέρι. Ακριβώς. Και πώς θα οδηγείς και θα έχει κινητό πάλι και είναι χειρότερο. Άλλο, ξεκινάμε, ανοίγουμε τώρα άλλα θέματα, κύριε Μεϊμαράκη. Ακριβώς. Αυτό που θέλω να πω σε γενικές γραμμές ότι ο τρόπος οδήγησης δείχνει τον πολιτισμό μας. Καλό είναι να αλλάξουμε. Δεν χρειάζεται ένας κώδικας να μας αλλάξει. Θα πρέπει από μόνοι μας να αλλάξουμε. Να πραγματικά να υπάρξει πρόληψη σε όλο αυτό. Να στήσουμε τον οδηγό τον αυριανό από τη μικρή ηλικία, να τον μάθουμε. Και όλα αυτά σιγά σιγά θα αλλάξουν. Ναι, μεν καταστολή καλή και αυτή, αλλά θα ήθελα να επενδύσουμε στην πρόληψη λοιπόν. Να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο οδηγών. Σίγουρα ο στόχος είναι η συμμόρφωση των οδηγών, γιατί πλέον αυστηροποιούνται οι ποινές και έχουν στόχο τους οδηγούς. Και με δεδομένο ότι και στην Κρήτη τώρα πρόσφατα είχαμε ένα θανατηφόρο με παράσυρση, άλλο ένα. Δηλαδή υπάρχουν αρκετά αναπανωτά περιστατικά με τροχιά, ατυχήματα και δυστυχήματα στο νησί. Κύριε Μεϊμαράκη, για το νησί μας, ποιες θεωρείτε τις σημαντικότερες παραβιάσεις που κάνουν οι οδηγοί για την Κρήτη? Και βέβαια να τονίσω κάτι σε αυτό που είπε η Βάλια. Η Βάλια έκανε λόγο για συμμόρφωση και θέλω να τονίσω εγώ το εξής. Ένας οδηγός ο οποίος από τα 14-15, πολλά τα παραδείγματα σε επίπεδο Κρήτης, πιάνει τιμόνι. Μπορεί να συμμορφωθεί σε καμία περίπτωση? Θα ξεκινήσει τώρα, σίγουρα. Από πού ξεκινάει όμως όλο αυτό? Από την οικογένεια, από το γονιό, ο οποίος θεωρεί ντροπή στην ορεινή, ειδικά στην ορεινή Κρήτη, ας πούμε, το παιδί μου να είναι 14 και να μην οδηγεί. Δεν είναι όμως έτσι. Να σας απαντήσω, κυρία Μπορεί, σε αυτό που είπατε. Αλκοόλ και ταχύτητα. Ταχύτητα και αλκοόλ. Αυτά τα δύο είναι που μας σκοτώνουν συνέχεια. Υπερβολική ταχύτητα. Όταν είσαι σε ένα νορμάλ ταχύτητα, ό,τι και να γίνει, σίγουρα θα προλάβεις να κάνεις κάτι. Όταν έχεις υπερβεί όμως τα πάντα, είναι λογικό και επόμενο ότι από οδηγός, όταν θα χάσεις τον έλεγχο, γίνεσαι απλά επιβάτης με το αυτοκίνητο. Απλά δεν το ελέγχεις. Και θα σταματήσει όπου σταματήσει. Είτε αυτό λέγεται μπάρες ασφαλείας, είτε αν δεν έχετε, είτε κρεμός, είτε απέναντι στο άλλο αυτοκίνητο που δεν φταίει ο άλλος καθόλου και σε καμία περίπτωση που έρχεται και πάρα, πάρα πολλά άλλα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα εστίαζα στη συμπεριφορά, στην υπευθυνότητα, χαμηλότερη ταχύτητα και σίγουρα τώρα που θα έχουμε και πολλούς τουρίστες, λίγο παραπάνω προσοχή. Μάλιστα. Κύριε Μεϊμαράκη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο.